Θα προσπαθήσω να απαντήσω, ξεκινώντας καταρχήν, γιατί πρέπει να ορίσουμε τι είναι βιώσιμο και τι δεν είναι. Θα ξεκινήσω λέγοντας ότι ο άνθρωπος από την αρχή της ιστορίας του αλληλεπιδρά με το περιβάλλον, το αλλάζει, έτσι ώστε να μπορέσει να επιβιώσει και να ζήσει καλύτερα. Αυτό το οποίο συμβαίνει τα τελευταία χρόνια, την τελευταία πεντηκονταετία, είναι η συνειδητοποίηση ότι αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί επάπειρον χωρίς συνέπειες. Και αυτό είναι πολύ λογικό, διότι οι πρώτες ύλες, τα resources τα οποία υπήρχαν, ήταν τεράστια σε σχέση με αυτά τα οποία κατανάλωνε ο άνθρωπος, και μόλις τα τελευταία 200 χρόνια αρχίσαμε να τα καταναλώνουμε με τέτοια ταχύτητα, που δεν μπορούν ούτε να αναπαραχθούν και επιπλέον δημιουργούν συνέπειες στο περιβάλλον και στην επιβίωση του ανθρώπου, οι οποίες μπορεί να μην είναι αντιστρεπτές. Άρα, βιώσιμη ανάπτυξη είναι αυτή η οποία δεν οδηγεί τελικά στην καταστροφή. Αυτό από τη μια μεριά. Από την άλλη μεριά υπάρχει επιθυμία των ανθρώπων, η οποία, όπως είπα, είναι από την αυγή της ιστορίας της, να ζήσουν καλύτερα. Είμαι βέβαιος ότι κανένας από εσάς, ίσως εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων, δεν θα δεχότανε να παρατήσει τα αυτοκίνητά του, να σταματήσει να βλέπει τηλεοράση, να αλλάξει δραστικά τον τρόπο ζωής του, προκειμένου να μην επιβαρύνει το περιβάλλον. Το ζητούμενο, λοιπόν, είναι να δούμε πώς αυτή η επιβάρηση θα γίνει όσο το δυνατόν λιγότερη. Και ξεκινάμε, και γι' αυτό βιώσιμη ανάπτυξη, κατά τη γνώμη μου, σημαίνει αρκετά διαφορετικά πράγματα. Το πρώτο που πρέπει να κάνουμε είναι να βεβαιωθούμε, να εξασφαλίσουμε το γεγονός ότι δεν μολύνουμε και δεν δημιουργούμε προβλήματα τελικά στον ίδιο τον άνθρωπο μολύνοντάς το. Αυτό έγινε φανερό ήδη από τη δεκαετία του 60, όταν παρατηρήθηκε το φαινόμενο του ΣΜΑΚ στις μεγάλες και της μεγάλης μόλυνσης, τα μεγάλα αστικά κέντρα, και αρχίσαν οι άνθρωποι να παίρνουν μέτρα γι' αυτό. Πρώτο βήμα, λοιπόν, είναι αυτό. Δεύτερο βήμα είναι σε ένα γενικότερο πλαίσιο, γιατί η ανθρωπογενής παραγωγικότητα οδηγεί τελικά σε αλλαγή του κλίματος, μιλάω για την κλιματική αλλαγή. Αυτό έχει αρχίσει να γίνεται αποδεκτό τα τελευταία χρόνια, όχι απολύτως. Σας θυμίζω ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν υπογράψει τις συνθήκες ή έχουν αναστείλει μάλλον την υπογραφή τους. Άρα εδώ είναι κάτι στο οποίο πρέπει να γίνει δουλειά. Και το τρίτο που πρέπει να κάνουμε, ο τελικός στόχος και σκοπός, είναι η κυκλική οικονομία, όπου η επιβάρηση στο περιβάλλον θα είναι ελάχιστη, όπου η ενέργεια θα παράγεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπου τα υλικά θα χρησιμοποιούνται με έναν τρόπο τέτοιον ώστε να ανακυκλώνονται και ούτω καθεξής. Το τρίτο είναι ο στόχος και είναι μακρινός και δεν πρόκειται να γίνει από τη μια μέρα στην άλλη. Πρέπει, λοιπόν, να το έχουμε αυτό στο μυαλό μας, αλλά ταυτόχρονα να βλέπουμε και τι γίνεται στις άλλες δύο περιπτώσεις. Πρέπει, λοιπόν, να βρούμε τρόπο, πρώτον, ώστε να μην μολύνουμε το περιβάλλον και δημιουργούμε προβλήματα περισσότερο από αυτό που είναι αναγκαίο. Δεύτερον, πρέπει να βρούμε τρόπο ώστε να χρησιμοποιούμε τις πηγές μας με καλύτερο και πιο αποτελεσματικό τρόπο. Και τρίτος, βέβαια, στόχος και σκοπός είναι η επαναχρησιμοποίηση των πρώτων υλών και η κυκλική οικονομία. Και αυτά τα τρία είναι η ώρα που μπορεί να γίνουν όλα μαζί. Και όλα αυτά είναι θέματα τα οποία χρειάζονται δύο πράγματα. Χρειάζονται γνώση και παραγωγή γνώσης και τεχνολογία και τεχνογνωσία, άρα καινοτομία. Και δεύτερον, χρειάζονται επιχειρήσεις
που θα μπορούν αυτές τις καινοτόμες ιδέες να τις κάνουν πραγματικότητα. Άρα χρειάζονται επιχειρηματικότητα. Να αναφέρω εδώ σαν παρέθεση ένα παράδειγμα από τη δική μου δραστηριότητα και να πώς ακριβώς ταιριάζει σε αυτό εδώ το κόνσεπτ για το οποίο μιλάω. Είμαστε μία εταιρεία, μικρή μεν, αλλά που ξοδεύει ένα αρκετά μεγάλο μέρος των δαπανών της στην έρευνα και στην καινοτομία. Έχουμε μία συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, αλλά και με πανεπιστήμια εκτός Θεσσαλονίκη, εκτός Θεσσαλονίκης και εκτός Ελλάδος, και τεχνολογικά κέντρα, και έχουμε αναπτύξει κάποια καινοτόμα προϊόντα. Ένα από αυτά απομακρύνει τον υδράργυρο από τα απαέρια ενεργειακών μονάδων, είτε και από το ίδιο το φυσικό αέριο. Άρα αυτό ταιριάζει, κατά τη γνώμη μου, αυτό είναι μία ενέργεια βιώσιμης ανάπτυξης. Ταιριάζει στον πρώτο στόχο που είπα, να μειώσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο την επιβάρυνση στο περιβάλλον. Έχουμε παράξει ένα υλικό το οποίο απομακρύνει το αρσενικό από το πόσιμο νερό. Όλοι νομίζουν και λένε, αυτό είναι κάτι πολύ καλό, γιατί βοηθάει την υγεία των ανθρώπων. Προφανώς βοηθάει την υγεία των ανθρώπων, αλλά κυρίως είναι ένα παράδειγμα βιώσιμης ανάπτυξης, διότι αν έχεις νερό το οποίο έχει πάρα πολύ αρσενικό, όπως παραδείγματος χάρη στην περιοχή του Δήμου Χαλάστρας και Μαλγάρων, στην κοιλάδα του Αξίου γενικότερα, οι λύσεις τις οποίες έχεις είναι ή να προσπαθήσεις να καθαρίσεις το νερό από το αρσενικό το οποίο έχει, είτε να ψάξεις να βρεις νερό από διαφορετικές πηγές, πολύ πιο μακρινές πηγές, με πολύ μεγαλύτερο κόστος συνεπώς και με τρόπο ο οποίος όσο περισσότερο επεμβαίνει στη φύση, τόσο λιγότερο βιώσιμη είναι η ανάπτυξη. Άρα, υπ' αυτήν την έννοια, το γεγονός ότι το συγκεκριμένο προϊόν βοηθάει στην καλύτερη εκμετάλλευση των φυσικών πόρων, είναι ένα προϊόν που εγώ νομίζω ότι είναι βιώσιμης ανάπτυξης. Και το τρίτο παράδειγμα, το οποίο έχει να κάνει με την κυκλική οικονομία, και δίνω ένα γενικότερο πλαίσιο πάνω σε αυτό, έχει να κάνει, όλοι μιλάμε για το πετρέλαιο που τελειώνει, για την μόλυση που επιφέρει λόγω της αύξησης του διοξιδίου του άνθρακα και της κλιματικής αλλαγής, αλλά δεν είναι μόνο το πετρέλαιο, που ναι, η ενέργεια είναι το σημαντικότερο από όλα όσα έχουμε, αλλά είναι και μια σειρά άλλων προϊόντων και άλλων πραγμάτων. Ένα από αυτά είναι τα φωσφορικά. Τα φωσφορικά κοιτάσματα στον πλανήτη εξαντλούνται με πολύ γρήγορους ρυθμούς. Υπάρχουν μελέτες που λένε ότι μετά από 100 χρόνια δεν θα υπάρχουν φωσφορικά. Και τα φωσφορικά άλατα είναι ήδη πρώτης ανάγκης για τα απορριπαντικά μας, για τους ανθρώπους, για τα λιπάσματα, για ούτω καθεξής. Τι κάνουμε εμείς σήμερα? Όλος αυτός ο φόσφορος που καταναλώνεται στις διάφορες δράσεις, τελικά καταλήγει στις τουαλέτες μας και πετιέται στη θάλασσα. Το αποτέλεσμα ποιο είναι? Είναι ότι, γιατί σύμφωνα με το νόμο της αρχής διατήρησης της μάζας, τίποτα δεν γεννιέται και τίποτα δεν χάνεται, αυτό το οποίο κάνουμε, ουσιαστικά διασπείρουμε τα φωσφάτα από τις κεντρικές πηγές όπου παράγονται τα ορυχεία, στη θάλασσα και σε όλον τον κόσμο, με έναν τρόπο που θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να τα πάρουμε στο μέλλον. Ποια είναι η λύση? Και εδώ γίνεται σημαντική προσπάθεια και υπάρχουν και διεθνή βραβεία για να μπορέσεις να μειώσεις αυτή την επιβάρυνση. Ο τρόπος είναι η επαναχρησιμοποίηση των φωσφορικών. Δηλαδή, στην πηγή όπου κυρίως απορρίπτονται, και αυτό είναι
οι σταθμοί όπου συλλέγονται τα λύματα, να κάνεις μία επεξεργασία στα λύματα, ώστε να κρατάς τα φωσφορικά και στη συνέχεια να τα επαναχρησιμοποιείς. Πάλι η αρχική ιδέα είναι ότι αυτό γίνεται για να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Ναι, το κάνουμε και γι' αυτό, γιατί τα φωσφορικά προκαλούν ευτροφισμό, αλλά ο κυριότερος λόγος πλέον είναι γιατί σε μερικά χρόνια δεν θα βρίσκουμε την πρώτη ύλη που χρειαζόμαστε ώστε να συνεχίσουμε τη ζωή μας έτσι όπως πρέπει. Συμμετέχουμε σε αυτήν τη δραστηριότητα με κάποια υλικά τα οποία βοηθούν την επαναχρησιμοποίηση των φωσφορικών σε τέτοιους σταθμούς. Κατά τη γνώμη μου, αυτά είναι τρία πολύ συγκεκριμένα παραδείγματα βιώσιμης ανάπτυξης. Και ξεκινώντας από το ειδικό, θέλω να το γενικεύσω. Τι χρειαζόμαστε για να το κάνουμε αυτό? Καταρχήν, χρειαζόμαστε ανθρώπους με ταλέντο, οι οποίοι να σκέφτονται, και τέτοιους στην Ελλάδα έχουμε πολλούς, και σε περίσσια. Και αυτό αποδεικνύεται από το γεγονός ότι τους διώχνουμε στο εξωτερικό. Έχουμε 500.000 νέους ανθρώπους, δεν μπορώ να μην το πω, που ζουν στο εξωτερικό. Άρα έχουμε τους ανθρώπους και πρέπει να δημιουργήσουμε τις συνθήκες εκείνες, ώστε αυτούς να τους κρατήσουμε εδώ, να μπορέσουν να κάνουν την έρευνά τους και την ανάπτυξη των προϊόντων τους, έτσι ώστε να μπορέσουμε να τα εκμεταλλευτούμε. Γι' αυτό στόχος και σκοπός της Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας, ο βασικότερος στόχος της, γιατί έχει και πολλούς άλλους, είναι ακριβώς να δημιουργήσει ένα τέτοιο τεχνολογικό πάρκο που δράτωμε του σχολείου που έκανε ο κ. Φάμελος στο προηγούμενο πάνελ. Ναι, θα έχει και ένα μέρος το οποίο θα ασχολείται ακριβώς με τέτοιες εφαρμογές που έχουν σαν αποτέλεσμα τη βιώσιμη ανάπτυξη. Και μπορούμε να το κάνουμε αυτό γιατί έχουμε τα μέσα. Και φυσικά αυτό το τεχνολογικό πάρκο δεν πρέπει να είναι και δεν μπορεί να είναι και δεν είναι ο στόχος της ζώνης να είναι ένα μέρος όπου θα είναι μόνο οι ερευνητές. Τέτοια παραδείγματα έχουμε στην Ελλάδα. Έχουμε το ΕΚΕΤΑ, το οποίο είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα ενός οργανισμού που δουλεύει εξαιρετικά, είναι από τους, μέσα στους 10 πρώτους σε όλη την Ευρώπη, στον αριθμό των χρηματοδοτήσεων που πετυχαίνει από ανταγωνιστικά προγράμματα. Και τους αξίζουν συγχαρητήρια γι' αυτό. Αλλά δυστυχώς εκεί είναι μόνο ακαδημαϊκό. Και αυτό το οποίο τελικά μένει στην περιοχή μας είναι πολύ λίγο. Είναι οι δουλειές, και μάλιστα όχι πολύ καλοπληρωμένες, που βρίσκουν οι άνθρωποι που δουλεύουν στο ΕΚΕΤΑ. Ενώ αν δημιουργήσουμε και ένα τεχνολογικό πάρκο όπου δίπλα στους ερευνητές θα υπάρχουν και οι αντίστοιχες βιομηχανίες, και οι αντίστοιχες, όχι βιομηχανίες, να μην πω βιομηχανίες, να πω επιχειρήσεις, οι οποίες θα κάνουν ενδεχομένως την έρευνά τους εδώ, αυτό το οποίο θα μένει στη χώρα είναι πολύ μεγαλύτερο και θα είναι πολύ μεγαλύτερο και στα θέματα της βιώσιμης ανάπτυξης. Άρα, για να κλείσω, κατά τη γνώμη μου, βιώσιμη ανάπτυξη σημαίνει τρία διαφορετικά στάδια. Πρώτον, σεβασμό στο περιβάλλον και ελαχιστοποίηση της μόλυνσης που επιφέρουμε σε αυτό. Δεύτερον, καλύτερη χρήση των πηγών και των πρώτων υλών που έχουμε, με χαμηλότερο κόστος. Και τρίτον, ο στόχος, ο τελικός στόχος, το όραμα σε 50, 100, 200 χρόνια πλήρης κυκλική οικονομία. Μόνο αυτό θα σώσει τον πλανήτη. Ευχαριστώ.